Εκκλησίων του ποταμού, αυτός μπαίνει σε ένα μονόξυλο και κάνοντας το σταυρό του, πήγε να ερευνήσει και παρευθύσω του θαύματος, βλέπει το Άγιο Λείψανο που έπλεε πάνω στο νερό και στέκεται όρθιο, ως σαν να ήταν ζωντανό. Όθεν τρέχει εν το άμα, γρήγορα δηλαδή, και το αγκαλιάζει και το βγάζει από το νερό, και καθώς το σήκωσε έτρεξε αίμα από το μελίριτο στόμα του Αγίου μέσα στον ποταμό, και ενδύσασε αυτό το ράσο του, το έφερε στην Άνω Εκκλησία Θεοτόκου και το ενταφίασε εντύμως εν τον άρθικη της αυτής Εκκλησίας των Ισοδίων, στο χωριό Κολικόντασι, αρχιερεύοντος εν Βελιγράδης Ιωάσαφ, ο οποίος και παρέστη στον ενταφιασμό του Αγίου. Η Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά, μετά την τελευταία του Αγίου, ακολούθησαν. Ο Κουρ Πασάς μετενόησε γιατί γελάστηκε για μάταιο κέρδος και θανάτωσε έναν αθώο και ειρηνικό άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν μήνυσε στο Χότζα να αφήσει τους καλογύρες του Αγίου που τους είχαν σε φύλαξη, φυλακή δηλαδή, να πάγουν στη Μονή της Θεοτόκου και εκεί να κάθονται ή την εσπηγαίνοντας έβραν ενταφιασμένο Άγιο Λείψανο για να λάβει πληροφορία περισσότερο του μαρτυρίου. Τον εξέθεσαν εκεί με άλλους ιερείς. Το λείψανο του Αγίου ευωδίαζε και το πρόσωπο ήταν σαν ακυμάτο. Και αφού το ασπάστηκαν όλοι ευλαβώς, πάλι το ενταφίασαν στον ίδιο τρόπο όπου ανεγέρθη ο θείος ναός, επί ονόματι του τιμωμένου Αγίου. Ανεγέρθηδε κατά τον εξής τρόπο. Περιερχόμενος ο Άγιος έτιζον την Αλβανία στα μέρη της Τεπελένης, αντάμωσε με τον Βεζίρ Αλί Πασάν Τεπελενιώτη, Τεπενεντλή τον έλεγαν, ο οποίος τότε ακόμα ήταν μπέις και μάλιστα εδιώκετο από τον Κουρ Πασά. Όθεν ανταμώνοντας το Άγιος του είπε ότι το οντζάκι του έχει λάβει μεγάλη αύξηση και αυτός έχει να γίνει μέγας ηγεμόν και ονομαστός στην οικουμένη. Του είπε ότι θα κυριεύσει πόλες για την Αλβανικιά όλη και το ταχτή Κουρ Πασά. Μετά χρόνου στηριάγοντα σχεδόν έλαβε πέραση η προφητεία του Αγίου και λαμβάνοντα αύξηση μεγάλη, ο κρατώντα Βεζίρ Αλί Πασά επάτησε και αυτό το τάχτη του Κουρ Πασά κατά την προφητεία του Αγίου. Όθεν εμβαίνοντα τον περάτη, ο Βεζίρ Αλί Πασά ενεθυμήθη των λόγων του Αγίου και κρατώντα το δεσπότη των Βελιγραδίων, ανυψιών του Αγίου, αρχιερευόντων Βελιγράδων, τον επρόσταξε να κάνει ανακομιδή του Αγίου και να κτιστεί στο μοναστήρι επωνέματι του Αγίου Τιμόμενο, επειδή τον γνώριζε σαν αληθινό άνθρωπο του Θεού και σαν προφήτη και για πολλά άλλα, θαυματουργό. Μετά από καιρό λοιπόν έγινε πάλι ανακομιδή του Αγίου, του οποίου η σεβασμία κάρα ηργυρώθη, δηλαδή αργύρωσαν γύρω από το κεφάλι του Αγίου, έκαναν μια θήκη από άργυρο, αργυρένια, ευθύς διαπροσταγής του υψηλωτάτου ηγεμόνος Βεζίρ Αλί Πασά. Παρευθύς δε προστάζοντας να γίνει μια κοινή συνδρομή, διόρισε και κτίστη ο περίφημος ναός επ' ονόμα του Αγίου Τιμόμενος και ούτως ανηγέρθη εκ βάρθρων αυτός ο ναός διασυνδρομής και παρακελεύσεως και υψηλής προσταγής του κρατεωτάτου και υψηλωτάτου Βεζίρ Αλί Πασά Τεπενελιώτη με την αρχιερεσία του Βελιγραδίες Ιωσάφατ, ανιψιού του πρώην Βελιγραδίων. Την ώρα εκείνη όπου τον εξεταφίαζαν, έτυχε να ευρεθεί μια δαιμονισμένη γυναίκα, η οποία από μακρινούς τόπους ακολουθούσε πάντα τον Άγιο, ποθούσα τη γιατριά της, και καθώς είδαν όπου άνοιξαν τον τάφο του Αγίου, την τάραξε δυνατά το δαιμόνιο, και ύστερα από ώρα πολύ γιατρεύτηκε τελείως δοξάζουσα τον Θεό και τον Άγιο. Ενώ από τους δημίους όπου θανάτωσαν τον Άγιον, επήρε το επακαλύμαυκό του και γυρίζοντας το χότζα το έβαλε στο κεφάλι και περιεγέλα τον Άγιο και παρευθύς δαιμονιστής έβγαλε τα ρούχα του και τρέχοντας φώναζε ότι αυτός θανάτησε τον ασκητή Άγιο. Όθεν μαθαίνοντας τούτο ο Πασάς πρόσταξε και τον έβαλαν στα σίδερα. Και εκεί κακώς εξέψυξε, δηλαδή πέθανε. Αφού έκανε την ύστερη διδαχή ο Άγιος στο προηλθέρ χωριό Κολικόντασι, άφησε και ένα σταυρό κατά τη συνήθειά του, στημένο στη γη, και μετά την τελευταία του έβλεπαν οι χριστιανοί φως ουράνιο, όπου έλαμπε πάνω από το σταυρό κάθε νύχτα. Όθεν, την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επήραν ιερείς από το σταυρό
τον πήραν το σταυρό και τον επήγαν με τα λιτανίας και τον έβαλαν επί του, πίσω του βήματος, κοντά στην ταφή του Αγίου, σε παντοτική ενθύμηση του θαύματος. Αφού δε οι μαθητές του έλαβαν την τελευταία ελευθερία από τον Πασά, έκαναν ανακομιδή του λιψάνου του Αγίου και μερικοί από αυτούς πήραν σημεία και τα διασκόρπισαν σε διάφορους τόπους. Και πολλοί ασθενείς δι' εκείνων έλαβαν την υγεία τους και μάλιστα στην ίσον Νάξο που πήγαν δύο μαθητές του Αγίου για να αναγγείλουν τα πέρι του μαρτυρίου του. Εγώ εκεί ιεροδιδάσκαλος Χρύσανθος, αυταδελφός του ιερομάρτυρος, έτυχε να έχει μερικές τρίχες μόνο από το γέννη του Αγίου, τις οποίες έπαιρναν με ευλάβεια και θεραπεύοντο. Είχαν ένα σακουλάκι με λίγα γένια του Αγίου δηλαδή, και θεράπευσαν βαρύτατες αρρώστιες και θανατηφόρο ασθένεια, διαθαύματος. Ευθύς γνώρισε τον εαυτό του, στον εαυτό του μια υπερφυσική δύναμη, την οποία ανέλαβε με το λίγον τελείας υγείας. Άλλοι και πολλές στήρες γυναίκες ελάμβαναν σε διάστημα 40 ημερών χώμα από τον τάφο του Αγίου, μετευλαβίας και πίστεως, και πέτυχαν του αιτήματος, δηλαδή να γεννήσουν τέκνα με τη χάρη του Χριστού και τις πρεσβείες του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά, ου και τις πρεσβείες ηξιώθημε της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Πάμε. Μαρτυριολόγιον. Στις 24 Αυγούστου παρέδωκε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού αυτοεξουσίως προς το Δεσπότη ημών Ιησού Χριστό. Το μαρτύριο του Αγιωτάτου μας Ιεροδασκάλου Πατρός ημών Κοσμά. Άγιοι ιερείς και επίλοιποι αδερφοί εν Χριστώ, σας ασπάζομαι. Εμείς σας σπαζόμεθα, εμείς οι μαθητές του άνωθεν πατρός ημών Κοσμά Ιερομονάχου. Λάβαμε τα αγαπημένα σας γράμματα και χαρήκαμε για την αδελφική σας αγάπη που φέρετε σε εμάς και στο διδάσκαλό μας. Ζητείτε να μάθετε περί του διδασκάλου μας τον άδικο θάνατο. Ξέρετε αδελφοί μου πως αυτός 3,5 χρόνους περπάτησε με το θρονί αυτό και κήρυξε τη συντέλεια του αιώνος νύχτα και μέρα μέσα στους τόπους αυτούς τους ασεβείς. Και ποτέ εμείς δεν αποκοτήσαμε να κάνουμε τον παραμικρό λόγο. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούσαν να μιλήσουν στον κόσμο που μίλαγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, διότι ήταν ασεβής ο κόσμος αυτός. Ήθελε θάρρος δηλαδή να μιλήσει κανείς σε αυτούς. Τώρα, κοντά στο τέλος μας, το έλεγε συχνά πως μέλη να μας αποχαιρετήσει και να μας αποχωριστεί. Ερχόμενοι ως εδώ, σε ένα χωριό, στο χωριό Κολικόντσανη, τελειώνοντας τη διδαχή του, κατά τη συνήθεια που είχε, αναχωρήσαμε και πηγαίνουμε σε ένα χωριό, την Αγία Τριάδα, στη Σέμενα. Εκεί ήταν ένας χότζας, ο Κουρτ Πασά, και στέλνοντας να πάρουμε τον ορισμό του για να υπάγουμε κι εμείς εκεί, αυτός βρέθηκε όπου μάζευε τα κεσέμια, τα οποία ρωτούσαν οι προσιτοί να τους πει. Και είπε, καλώς να έλθει. Και μας έφερε στο ποτάμι την απόκριση πώς να πηγαίνουμε. Και τη στράτα ως μισή ώρα ήταν έξω από το χωρίο ο Χότζας και έλεγε ο διδάσκαλος των ανθρώπων «Εγώ θέλω να πηγαίνω στο Χότζα να τον χαιρετάω, να πηγαίνουμε όλοι μπροστά στο χωριό που άλλη φορά δεν είχε κάνει να πάει ο ίδιος να χαιρετήσει κανένα ασεβή. Τέλος πάντων πηγαίναμε 4, εγώ με το διδάσκαλο και 2 παπάδες και ήταν το κονάκι του Χότζα μια ώρα μακριά από τη στράτα και πήγαμε εκεί και μπαίνουμε μέσα στο κονάκι. Και μας εδέχτηκε. Είχε κι άλλους ασεβείς, ως 15. Ρωτάω ο Χότζας Αλβανίτικα αν έχει φερμάνι. Αποκρίνει το παπάς που κάνει το δραγουμάνο, δηλαδή το μεταφραστή και του λέει ότι με φερμάνι βασιλικό και με θέλημα πατριάρχου και του κοινού, λέγει ο Χότζας. Καθίσατε έξω ως φάγω ψωμί.
γιατί έχω κάτι λόγο να σας είπω. Και βγήκαμε έξω και με το λίγο κράτζει ο Χότζας ένα παπά και του λέει: έλαβα γράμμα από τον Πασά να τον στέλνω εκεί και ό,τι θέλει εκεί να τον εξετάζει. Οι χριστιανοί καρτερούσαν στην εκκλησία να πάει για να τους διδάξει. Τότε ο Χότζας έβαλε ανθρώπους και μας εφύλαξαν. Ήρθε το βράδυ και καμιά απόκριση δεν μπορέσαμε να πάρουμε. Το βράδυ, λέει ο Χότζας, θέλω τον στέλνω στον Περάτη. Και από βραδύ αποφάσισε να στείλει το διδάσκαλο στον Περάτη και μένα και ένα παπά, δραγουμάνο και έναν Τούρκο, και έκαναν τα άλογα χαζίρι, δηλαδή ετοίμασαν τα άλογα. Σηκώθηκε ο δάσκαλος από τα μεσάνυχτα και βιαζόταν να μας στείλουν, λέει ο Χότζας. Όχι μόνο την αυγή, ως φαίνεται φοβούνται την αυγή, και έλεγαν να μην κάνουν καμιά αναστάτωση στον τόπο για να τον εμποδίσει. Την αυγή έλεγαν τα άλογα χαζίρι για να πηγαίνουν, και μου λέγουν οι παπάδες. Τα άλογα τα πήραν οι ασεβείς, εμένα και του δραγουμάνου, και δεν είναι ένας, ασεβείς είναι 7 όπου θέλουν να έρθουν. Επειδή δεν έχουν άλογο, μην έρθεις και είναι μακριά. Εγώ τους λέγω: θέλω να έρθω και ας αποθάνω στη στράτα. Και μου λέει τότε: έλα. Και καθώς κινούμαι, με ρωτά: το πήρες μαζί το ράσο σου? Εγώ δεν το είχα πάρει. Και μου λέγει: πήγαινε να το πάρεις. Και γυρίζοντας πίσω, μου πιάσαν οι ασεβείς στη σκοπιά και μου παίρνουν το ράσο και με δέρνουν και δεν με αφήνουν να πάγω. Και τον παίρνουν το διδάσκαλο και το βάνουν σε ένα άλογο, όπου πήγαιναν παρακάτω, κυνηγούν το δραγουμάνο με τα σπαθιά και εκείνους που ακολουθούσαν. Τα άλογα τους τα διώχνουν και εκείνοι οι μοναχοί, σε μια ώρα και μισή στράτα μέχρι το ποτάμι, ξεπέζεψαν από το άλογο, και αυτός τους είπε να τον αφήσουν να προσευχηθεί. Και τον άφησαν, και καθώς προσεύχονται, ευλόγησε τον κόσμο σταυροειδώς, και εκεί τον ένα δέντρο, και βγάζοντας το σκηνείο από το άλογο, και καθώς εδέναμε το θρονί με το σταυρό. Έτσι τον έδεσαν από το άλογο και τον έπνιξαν, και του είπαν πρωτήτερα να του δέσουν τα χέρια, γι' αυτό τα σταύρωσε μόνος του. Και δεν του τα έδεσαν, και έτσι παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στα σχήρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτοί τον εγύμνωσαν και όλα τα φορέματα που είχε, και τον έβγαλαν και του τα έβγαλαν και τον έριψαν στο ποτάμι. Ύστερα πήραν θέλημα οι χριστιανοί να τον βγάλουν και γύρισαν με καμάκια και δίχτυα για να τον ευρούν, αλλά δεν τον έβρισκαν. Ύστερα ο Παπαμάρκος ονόματι κάνει το σταυρό του και πηγαίνει με το μονόξυλον και ο του θαύματος ευθύς εφάνει στο νερό ορθώς, και τον επήρε και τον επήγε στην εκκλησία εις κόντασι, κοίτων κοντά βράδυ, και τον έψαλαν και τον έθαψαν και εμάς μας εφύλαγαν. Και σε 3 ημέρες στέλνει ο Χότζας για να μας πάρει, και τότε μάθαμε πως ευρέθηκε ο διδάσκαλος, και έρχεται ένας καλόγερος ταλμένος από την Αρδονίτζα και μας λέει από το Χότζα, και την άλλη μέρα πηγαίνουν στον τάφο και ξεχώρισαν να δούμε και δεν πιστεύαμε. Και έτσι είδαμε το Άγιο του Λείψανο και το προσκυνήσαμε και το θάψαμε καθώς και πρώτα. Και μας πήραν και μας έχουν στο μοναστήρι της Ανδρονίζας, σκλαβωμένος ως τα σήμερα. Και δεν έχουμε κανένα χριστιανό να μιλήσει τίποτα για λόγου μας ή να πάρουμε περίληψη, να καταλάβουμε αν έχουν να μας χαλάσουν, δηλαδή να μας σκοτώσουν, ή θα μας κρατήσουν εδώ για σκλάβους. Εγώ αρρώστησα και ήρθα σε θάνατο, και ακόμα κοίτομαι. Και όσαν τον έπνιξαν το διδάσκαλο λοιπόν, ευθύς ένας ασεβής εγυμνώθηκε και περιπατούσε ως αντίχριστος, και κήρυτε ως αυτός τον εθανάτωσε. Και σε εκείνη την εκκλησιά όπου τον ενταφίασαν, βλέπουμε εκεί που είχαμε το σταυρό και το θρονί, ένα άγιο φως, όπου κατέβαινε εκεί κάθε νύχτα. Και μια Κυριακή μετά τη λειτουργιά, έβγαλαν το σταυρό εκείθεν, και τον έβαλαν πίσω από το Άγιο Βήμα της Εκκλησιάς, όθεν κοντά στο λείψανό του. Πάλι νεφάνει το ίδιο φως. Πλην γίνονται πολλά εκεί, όμως δεν μας τα λέγουν εμάς, επειδή είμαστε εσφαλισμένοι στη φυλακή. Και μας λέγουν ότι φοβάται ο Πασάς, μην τυχόν και πάμε στη Δραφέρυγη, όπου πολεμεί με τον Σουλτάνο Σιούλα, με τον καπετάν Σιούλα τον κλέφτη, ο Σουλτάνος. Και έχουν και φόβο, επειδή αυτή είναι και δικαιοκρίτης. Αυτός είναι δικαιοκρίτης, καθώς ακούσαμε. Και αν ίσως ήθελαν οι χριστιανοί να πηγαίνουν, ίσως δεν ήθελε γίνει τίποτας. Μα με το να μην είναι τεινάς χριστιανός, όπου να πονεί για την πίστη των χριστιανών, όθεν βρισκόμεθα χωρίς ενός βοήθεια. Αυτός, ο Βεζίρ Μπεγρέμπερης, βρίσκεται στα Πιτόλια. Και όποιος χριστιανός θέλει να κάνει έλεος
και να μας ευγάλει, εκείνος θέλει σώσει την ψυχή του. Όμως και εμείς, αδελφοί μου, δεν μετρούμε το θάνατο. Άμποτες και μας αξίωσε ο Θεός και μας θανάτωνε, πλην σε αυτή τη φυλακή μας θλίβει περισσότερο. Και αδελφοί, τα λόγια που είπαμε, ο δάσκαλος έλεγε να τα φυλάγουμε και κλεισμένα μες στην καρδιά μας και στη διάνοιά μας. Ακόμη μας είπε ότι έχουν πολλά να δουν τα μάτια μας και πολλές ακαταστασίες. Οι Εβραίοι έδωσαν 50 πουνγκιά, δηλαδή αρκετά λεφτά, και τον θανάτωσε. Και κανείς δεν τον έβαλε ζόρι, μόλις μόνος του επήγε, μοναχός του, δεν τον γύρευε κανείς. Πολλά ήθελα να σας γράψω, όμως είμαι άρρωστος στο στρώμα, και αν ίσως θέλει δεινάς να έλθει εδώ να μας ειδεί, ας έλθει. Δεν έχουμε κανένα φόβο. Να προσκυνήσετε τον τάφο του Αγίου, πάντοτε να έχετε τα λόγια του δασκάλου στο νου σας, και να μην αμαρτάνετε και να αξιωθείτε και της ουρανίου βασιλείας να απολαύσετε, και το διδάσκαλό μας να δούμε και να εφρανθούμε μαζί με τον πάντων των Αγίων, και να μας βρει η γραφή μου, να σας βρει η γραφή μου γερούς και καλά, ψυχείτε και σώματι, και η αρχή του διδασκάλου να είναι πάντοτε μαζί σας. Και συγχωρέστε με, και ο Θεός ας συγχωρέσει και εσάς. Από το μοναστήρι της Ανδρονίτζας γράφω. Οι αγιοποίησεις. Αθηναγόρας, ελαίο Θεύρα, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, αριθμός πρωτοκόλου 260. Του σωσιότητη εν τη αγιότητη βίου διαπρέψαντας και αυτούς καταναλώσαντας το έργο και το λόγο εν τη υπηρεσία και αγάπη προς τον Θεόν και των πλησίων, και μετά την αποβίωση νοσίας μνήμες, όσα ή και πάσης ευλαβίας σε μνήν και γεραίνομαι η Αγία του Χριστού Εκκλησία, είδεν, εις δόξαν μεν εκάστατε του δοξάζοντος. Αυτόν αντιδοξάζοντες Χριστού, την τούτη διαπικαλείστε με σιτίαν προς το φιλάνθρωπο Θεό, υπεραφέσεως αμαρτιών, ή άσεως ασθενειών και γενικώς ωφελίας ψυχικής του Χριστεπονήμου πληρώματος. Αυτό λοιπόν είναι γραμμένο στην αυτή τη γλώσσα την αρχαίζουσα, θα το πούμε περιληπτικά, είναι η αγιοποίηση του κοσμάτου του τολού. Και ποιοι την κάνουνε, στο έτος 1961, στο μήνα Απρίλη, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Αθηναγόρας, ο Χαλκιδόνας Θωμάς Δέρκων Ιάκωβος, Πριγκυπονήσων Δωρόθεος, Νεοκεσαρίας Χρυσόστομος, Λαοδικίας Μάξιμος, Σάλδεων Μάξιμος, Ροδοπόλεος Ιερώνυμος και Φιλαδελφίας Ιάκωβος. Και ας ακούσουμε λίγο τώρα τις διδαχές του κοσμάτου ετωλού. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως, παρακινούμενος ο Κύριος από την πολύ του αγαθότητα που έχει για το γένος των ανθρώπων, σημάει εις άπειρα χαρίσματα που μας εχάρισε και μας χαρίζει, καθεκάστην ημέραν και ώραν και στιγμήν, εκαταδέχτηκε, έγινε και τέλειος άνθρωπος εκ πνεύματος Αγίου και από το καθαρότατο αίματα της δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, για να μας κάνει να εύγομεν από τα σχήρας του διαβόλου και να μας κάνει ιούς και κληρονόμους της βασιλείας του, να χαίρομαι πάντοτε εις τον παράδεισον μαζί με τους αγγέλους και να μην κοιόμεθα εις την κόλαση με τους ασεβείς και τους διαβόλους. Αυτές είναι οι διδαχές του κοσμάτου ετωλού, αρχίσαμε να λέμε την πρώτη διδαχή του, και δημοσιεύονται και σε παλαιότερες εκδόσεις, μας λέει ο συγγραφέας του έργου, ο πατήρ Αγουστίνος Καντιώτης. Προς χάριν απλώς των αναγνωστών, διατηρήσαμε εκάστη διδαχή σε τμήματα και άνωθεν αυτών θέσαμε επιγραφάς για τον οποίο χαρακτηρίζεται το περιεχόμενο των διδαχών του κοσμάτου ετωλού. Αυτή ήταν η πρώτη διδαχή που ακούσαμε. Ας ακούσουμε τώρα και τη δεύτερη διδαχή. Το έργο των Αποστόλων. Καθώς ένας άρχοντας έχει αμπέλια και χωράφια και βάνει εργάτες, ούτω και ο Κύριος ως αν ένα αμπέλι έχει τον κόσμο όλων. Και πήρε 12 Αποστόλους και τους έδωκε τη χάρη και την ευλογία του και τους έστειλε σε όλο τον κόσμο να διδάσκουν τους ανθρώπους που να ζουν και εδώ καλά, ειρηνικά και αγαπημένα και με τα ταύτα να πηγαίνουν στον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Να μετανοούν, να πιστεύουν και να βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και να έχουν την αγάπη εις τον Θεόν και εις τον αδελφόν των. Και σε όποια χώρα πηγαίνουν οι Απόστολοι, να τους δέχονται οι άνθρωποι, τους παράγγειλε ο Κύριος, να ευλογούν τη χώρα εκείνη. Σε όποια χώρα πάλι πηγαίνουν οι Απόστολοι και δεν τους δέχονται,
Τους παράγγειλε ο Κύριος να τεινάζουν από τα τσαρούχια τους και να φεύγουν, να τεινάζουν τη σκόνη από τα ποδήματά τους. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι, λαμβάνοντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ως φρόνιμοι και πιστοί δούλοι του Χριστού μας, έτρεξαν ως αναστραπή σε όλο τον κόσμο. Με εκείνη την ιερή χαρά και τη χάρη του Θεού, γιάτρευαν τυφλούς και κοφούς και λεπρούς και δαιμονισμένους. Και το μεγαλύτερον, με το όνομα του Χριστού μας, επρόσταζαν τους νεκρούς και ανασταίνοντο. Και σε όποια χώρα πήγαιναν οι Άγιοι Απόστολοι και τους δέχονταν οι άνθρωποι, τους έκαναν χριστιανούς. Χειροτονούσαν εκεί αρχιερείς και ιερείς και συνέστηναν εκκλησίες και ευλογούσαν τη χώρα εκείνη και γένετο επίγειος παράδεισος, χαρά και ευρωσύνη, κατοικία των αγγέλων, κατοικία του Χριστού μας. Σε όποια χώρα πάλι πήγαιναν και δεν τους εδέχονται οι άνθρωποι, τους παράγγειλε να τεινάζουν και τα υποδήματά τους. Και έμενε σε εκείνη τη χώρα κατάρα και όχι ευλογία. Κατοικία διαβόλου γινόταν και όχι το σπίτι του Χριστού μας. Η δική του καταγωγή και αποστολή του Κοσμάτου Ετωλού. Πρέπον και εύκολον είναι ένας διδάσκαλος όταν θέλει να διδάξει να εξετάζει πρώτον τι ακροατάς έχει. Ομοίως και οι ακροατές να εξετάζουν τι διδάσκαλος είναι. Εγώ αδελφοί μου που αξιώθην και στάθηκα σε αυτόν τον Άγιο Τόπο τον Αποστολικό για την ευσπλαχνία του Χριστού μας, εξέτασα πρώτα διαλόγους σας και έμαθα για τη χαρά. Και έμαθα με χαρά πως με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν είστε Έλληνες, δεν είστε ασεβείς αιρετικοί, δεν είστε Έλληνες εννοεί με την έννοια ειδωλολάτρες δηλαδή, γιατί ήταν Έλληνες όντως. Δεν είστε ασεβείς και αιρετικοί και άθεοι, αλλά είστε ευσεβείς, ορθόδοξοι, πιστοί χριστιανοί. Πιστεύετε και είστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας. Και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια να σας φιλήσω. Διότι ο καθένας από του λόγου σας είναι τιμιότερος από όλον τον κόσμο. Πρέπει δε να ξέρει και η ευγένειά σας για του λόγου μου το εξεύρω, πως άλλοι σας λέγουν άλλα, όμως αν ίσως και θέλετε να μάθετε την πάσα αλήθεια, εγώ σας την λέγω. Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η μάτια και η γήινη είναι από του Αγίου Άρτης και από την επαρχία Απόκουρο. Εννοεί την πατρίδα του καθενός, η οποία σύμφωνα με την ουράδια πατρίδα είναι ψεύτικη. Ο πατέρας μου και η μητέρας μου, το γένος μου, ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί. Είμαι λοιπόν και εγώ αδελφοί μου, άνθρωπος αμαρτωλός, χειρότερος από όλους. Είμαι όμως δούλος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σταυρωμένου, του Θεού. Όχι πως είμαι άξιος να είμαι δούλος του Χριστού, αλλά ο Χριστός μου με καταδέχεται για τη δική του ευσπλαχνία. Τον Χριστό λοιπόν αδελφοί μου πιστεύω, δοξάζω και προσκυνώ. Τον Χριστό μας παρακαλώ να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία ψυχική και σωματική. Τον Χριστό μας παρακαλώ να με δυναμώσει να νικήσω τους τρεις εχθρούς, τον κόσμο, τη σάρκα και τον διάβολο. Το Χριστό μας παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω κι εγώ το αίμα μου για την αγάπη Του, καθώς το έχισε και εκείνος για τη δική μου αγάπη. Αν ίσως αδελφοί μου, ήταν δυνατό να ανεβώ στον ουρανό να φωνάξω με μια μεγάλη φωνή και να κηρύξω σε όλο τον κόσμο πως μόνο ο Χριστός μας είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεός αληθινός, ο αληθινός Θεός, η ζωή των πάντων. Θα ήθελα να το κάνω, μα επειδή δεν δύναμαι να πράξω εκείνο το μέγα, κάνω τούτο το μικρό και περπατώ από τόπου εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το κατά δύναμην, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος, μόνος, ο Χριστός μας είναι. Αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Κοσμάς, το έχει πει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ήθελα να ανέβω σε ένα ψηλό βουνό να μιλήσω και να μ' ακούσει όλη η Κωνσταντινούπολη. Και τώρα έγινε με τις κεραίες, με τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις κλπ. Ήτανε προφητείες δηλαδή και αυτό και του Κοσμάτου Ετωλού. Οι κλήσεις του για το κήρυγμα. Πόθεν παρακινήθην αδελφοί μου, θέλω να σας φανερώσω την αιτία. Αναχωρών από την πατρίδα μου προ 50 ετών, περπάτησα τόπους πολλούς, κάστρα και χώρες και χωριά και μάλιστα έφτασα στην Κωνσταντινούπολη. Και περισσότερο κάθισα στο Άγιον Όρος. 17 χρόνους εκάθισα και έκλαιγα για τις αμαρτίες μου. Σημά στα άπειρα χαρίσματα που μου χάρισε ο Κύριος, με αξίωσε και έμαθα λίγα γράμματα ελληνικά και έγινα καλόγυρος. Μελετώντας το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο,
Βρήκα μέσα πολλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, ευφροσύνη και ζωή αιώνια. Σημάς τα άλλα, βρήκα και τούτο το λόγο που λέγει ο Χριστός μας και που δεν πρέπει κανένας χριστιανός να τον λησμονεί, άντρας ή γυναίκα, να φροντίζει για τον εαυτό του μόνο πώς να σωθεί, αλλά να φροντίζει και για τους αδελφούς του να μην κολαστούν. Ναι, χρέος του χριστιανού να φροντίζει και για τους άλλους, όχι μόνο για τον εαυτό του. Ακούγοντας κι εγώ, αδελφοί μου, τούτο το γλυκύτατο λόγο που είπε ο Χριστός, ο Κύριός μας, να φροντίζουμε και για τους αδελφούς μας, μέτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα στην καρδιά τόσους χρόνους. Σαν το σκουλίκι που τρώγει το ξύλο. Τι να κάνω κι εγώ, στοχαζόμενο στην αμάθειά μου. Συμβουλεύτηκα τους πνευματικούς μου πατέρες, αρχιερείς, πατριάρχες, τους φανέρωσα το λογισμό μου ότι θέλω να βοηθήσω. Αν ίσως και είναι θεάρεστο τέτοιο έργο να το μεταχειριστώ. Και όλοι με παρακίνησαν να το κάνω και μου είπαν πως τέτοιο καλό έργο είναι καλό και άγιο. Μάλιστα παρακινούμενος από τον Παναγιώτατο Κύριον Σοφρόνιον Πατριάρχην να έχουμε την ευχή του και λαμβάνοντας τις Άγιες του ευχές, άφησα τη δική μου προκοπή, το δικό μου καλό και βγήκα να περπατώ από τόπο σε τόπο και να διδάσκω τους αδελφούς μου. Ο Κοσμάς ήταν κήρυξ αφιλάργυρος, δεν έπαιρνε δηλαδή ποτέ λεφτά. Κάνοντας αρχή να διδάξω, μου ήλθε ένας λογισμός. Εδώ όπου περπατώ, να ζητώ λεφτά, διότι ήμουν φιλάργυρος και αγαπούσα τα γρόσια, ναι, μα και τα φλωριά περισσότερο. Όχι σαν την ευγένειά σας που τα περιφρονείτε ή και τα καταφρονείτε. Μελετώντας όμως πάλι το Άγιον Ιερό Ευαγγέλιο, βρήκα κι άλλο λόγο που λέγει ο Χριστός μας. Πως χάρισμα σου έδωσα και εγώ τη χάρη μου. Χάρισμα να τη δώσεις και εσύ στους αδελφούς σου. Χάρισμα να διδάσκεις, χάρισμα να συμβουλεύεις, χάρισμα να εξομολογείς και αν ίσως και ζητήσεις να πάρεις τίποτα πληρωμή για την διδαχή ή πολλά άλλη λίγα ή ένα άσπρο, εγώ σε θανατώνω και σε βάνω στην κόλαση. Ακούγοντας κι εγώ, αδελφοί μου, αυτό το γλυκύτατο λόγο που λέγει ο Χριστός μας, χάρισμα να δουλεύουμε για τους αδελφούς μας, στην αρχή μου φάνηκε βαρύς ο λόγος, ύστερα μου φάνηκε γλυκύτερος περισσότερο από το μέλι και το κερί, ως περμέλι και κυρίων. Και δόξασα και δοξάζω χιλιάδες φορές τον Χριστό μου που με εφύλαξε από τούτο το πάθος της φιλαργυρίας και με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Σταυρωμένου και του Θεού. Δεν έχω μήτε σακούλα για λεφτά, μήτε σπίτι, μήτε κασέλα, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Αλλά ακόμα παρακαλώ τον Κύριό μου μέχρι τέλος της ζωής μου να μ' αξιώσει να μην αποκτήσω σακούλα. Διότι ως αν κάμω την αρχή και παίρνω άσπρα, δηλαδή αργύρια, λεφτά, ευθύς έχασα τους αδελφούς μου. Και δεν μπορώ και τα δύο, ή των Θεών ή των Διάβολων. Πρέπον και εύλογον είναι χριστιανοί μου, καθώς μαθαίνουμε από το Άγιο Ευαγγέλιο και από τις Θείες Γραφές, να αρχίζουμε τη διδασκαλία μας από το Θεό και όταν τελειώνουμε πάλι να ευχαριστούμε το Θεό, όχι πως είμαι άξιος να αναφέρω το όνομα του Θεού μου, αλλά ο Θεός μου κατεδέχεται για την ευσπλαχνία του. Αφήνομαι λοιπόν, αδελφοί μου, τις φιλιαρίες των ασεβών, των αιρετικών, των αθέων, και λέμε μόνο όσο το Πνεύμα το Άγιο φώτισε τους Άγιους Προφήτες, Αποστόλους και Πατέρες της Εκκλησίας μας και μας έγραψαν. Και πάλι, όχι όλα να τα πούμε, διότι δεν είναι δυνατόν. Θέλουμε χρόνους και καιρούς, αλλά μερικά, όπου φαίνονται αναγκαιότατα. Και όστις είναι φιλομαθής, ας ζητήσει να μάθει και τα υπόλοιπα. Ο Πανάγαθος λοιπόν, αδελφοί μου, και πολυέλεος Θεός είναι ένας. Και όποιος λέει ότι είναι πολύ θεοί, είναι διάβολος. Είναι δε τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Μία φύσης, μία δόξα, μία βασιλεία, ένας Θεός. Είναι δε ακατάληπτος, ασύλληπτος, ανερμήνευτος ο Κύριος. Είναι όμως παντοδύναμος και όλος φως, όλος χαρά, όλος ευσπλαχνία, όλος αγάπη. Δεν έχουμε κανένα παράδειγμα να παρουσιάσουμε την Αγία Τριάδα, επειδή δεν βρίσκεται άλλο τι στον κόσμο για να την παρουσιάσουμε. Μα για να λάβει παραμικρή βοήθεια νους μας, φέρνουμε μερικά παραδείγματα οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας. Σημάς τα άλλα μας φέρνουν και τον ήλιο. Ο ήλιος, όπως ξέρουμε αδελφοί μου όλοι, πως είναι ένας, ένας είναι και ο Θεός. Και καθώς ο ήλιος φωτίζει τούτο τον κόσμο τον αισθητό, έτσι και η Αγία Τριάδα, ο Θεός,
φωτίζει τον νοητό κόσμο. Είπαμε, αδελφοί μου, πως ο ήλιος είναι ένας, μα είναι και τρία μαζί. Έχει ακτίνες όπου έρχονται στα όματά μας σαν γραμμές, σαν κλωστές. Έχει και φως που ξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Με τον ήλιο μοιάζουμε τον άναρχο πατέρα, με τις ακτίνες το συνάναρχο Υιό και με το φως και τη ζέστη το ομοούσιον πνεύμα. Είναι κι άλλος τρόπος να καταλάβετε την Παναγία Τριάδα? Πώς? Άλλος τρόπος είναι να εξομολογηθείτε καθαρά, να μεταλάβετε τα άχραντα μυστήρια με φόβο και με βλάβεια, και τότε θα σας φωτίσει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε καλύτερα. Αυτή την Παναγία Τριάδα, εμείς οι ασεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί, αυτή την Παναγία Τριάδα, εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί, δοξάζουμε και προσκυνούμε. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και έξω από την Αγία Τριάδα, όσοι λέγονται θεοί, είναι δαίμονες. Και όχι μόνο εμείς πιστεύουμε, δοξάζουμε και προσκυνούμε την Αγία Τριάδα, ως αν τ' άστρα του ουρανού και ως αν την άμμο της θαλάσσης, προφήτε, απόστολοι, μάρτυρες, ασκητές, έχισαν το αίμα τους για την αγάπη της Αγίας Τριάδας και αγόρασαν τον παράδεισο με αυτό. Και χαίρονται τώρα πάντοτε. Ομοίως άντρες και γυναίκες αρνήθηκαν τον κόσμο, πήγαν σε ερημιές, ασκήτευσαν σε όλη τη ζωή και μετά πήγαν στον παράδεισο. Επίσης άντρες και γυναίκες έζησαν μέσα στον κόσμο με σοφροσύνη και παρθενία, με νηστείες, με προσευχές, με λαϊμοσύνες, με καλά έργα και πέρασαν και εδώ καλά και πήγαν και στον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Η πανταχού παρουσία του Θεού. Δεν ευρίσκεται, αδελφοί μου, τόπος όπου να λείπει ο Θεός. Πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί, όταν θέλουμε να κάνουμε καμιά αμαρτία, να στοχαζόμαστε ότι ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά μας, είναι πανταχού παρόν και μας βλέπει. Να ντρεπόμεθα τους αγγέλους και τους αγίους και μάλιστα τον άγγελο, το φύλακα της ψυχής μας, όπου μας βλέπει. Από ένα μικρό παιδί ντρεπόμεθα όταν θα κάνουμε την αμαρτία, και πώς να μην ντρεπόμεθα από τόσους αγίους και αγγέλους. Αγαπάτε τον Θεό. Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Φως, λέγεται Ζωή, λέγεται Ανάστασης. Όμως το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται Αγάπη. Πρέπει και εμείς, αν ίσως και θέλουμε να περάσουμε από εδώ καλά, να και να πηγαίνουμε μετά στον Παράδεισο, να λέγουμε τον Θεό μας Αγάπη, Πατέρα. Πρέπει να έχουμε δύο αγάπες. Αγάπη στο Θεό μας και αγάπη στους αδερφούς μας. Φυσικό είναι να έχουμε αυτές τις δύο αγάπες, παραφύση είναι να μην τις έχουμε. Και καθώς το χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες για να πετά στον αέρα, ούτω και εμείς χρειαζόμεθα αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές είναι αδύνατο να σωθούμε. Και πρώτον έχουμε χρέος να αγαπάμε το Θεό, διότι μας χάρισε τόση γη μεγάλη για να κατοικούμε πρόσκαιρα, τόσες χιλιάδες φυτά και βρύσες και ποταμούς και θάλασσες, αέρα, ημέρα, νύχτα, ουρανό, ήλιο. Όλα αυτά, για ποιον τα έκανε? Ημί για μας. Τι μας χρωστούσε? Τίποτε. Όλα μας είναι χάρισμα. Μας έκανε ανθρώπους, δεν μας έκανε ζώα. Μας έκανε ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς αιρετικούς, αν και αμαρτάνουμε πολλές φορές την ώρα, μας πλαχνίζεται σαν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση, αλλά περιμένει τη δική μας τη μετάνοια με ανοιχτές τις αγκάλες, πότε να μετανοήσουμε, να πάψουμε από τα κακά και να κάνουμε όλα τα καλά έργα, να εξολομολογηθούμε, να διορθωθούμε, να μας αναγκαλιστεί, να μας βάλει για πάντοτε στον Παράδεισο να χαιρόμεθα πάντοτε. Τώρα λοιπόν, τέτοιο γλυκύτατο Θεό και Δεσπότη, δεν πρέπει εμείς να τον αγαπάμε? Κι αν τύχει ανάγκη να χύσουμε και το αίμα μας χίλιες φορές για την αγάπη του, καθώς το έχισε και εκείνος για την αγάπη μας. Ένας άνθρωπος εκράζει στον οίκο του για να σε φιλέψει ένα ποτήρι κρασί. Κάποιος δηλαδή σε προσκαλεί και θέλει να σου δώσει ένα ποτήρι κρασί. Και πάντως όλη τη ζωή θέλει να τον ντρέπεσαι και να τον τιμάς. Για το Θεό δεν πρέπει να τιμάς και να ντρέπεσαι, όπου σου χάρισε τόσα καλά και σταυρώθηκε για την αγάπη σου?
Ποιος πατέρας σταυρώθηκε για τα παιδιά του καμιά φορά? Και ο κυκλικήτατός μας Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα του και μας εξαγόρασε από τις χείρες του διαβόλου. Τώρα, δεν πρέπει και εμείς να αγαπήσουμε τον Χριστό? Δεν πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό μας? Εμείς όχι μόνο τον αγαπάμε, αλλά πολύ τον βρίζουμε κάθε μέρα με τις αμαρτίες που κάνουμε. Λοιπόν, ποιον θέλετε να αγαπάμε, αδελφοί μου? Να αγαπάμε τον διάβολο που μας έβγαλε τον παράδεισο και μας έφερε στην καταραμένη αυτή κατάσταση και παθαίνουμε τόσα κακά? Και είχε προαίρεση ο διάβολος, αν δύνατο αυτή την ώρα να μας θανατώσει όλους και να μας βάλει στην κόλαση, θα το έκαμε. Τώρα μας ερωτά, αδελφοί μου. Πέστε μου τώρα, να μου πείτε, ποιον πρέπει να μισούμε? Το διάβολο, τον εχθρό μας? Ή να αγαπάμε το Θεό μας, τον ποιητή μας, τον πλάστη μας? Ναι, Άγιο του Θεού, πολύ καλά το λέγετε. Να έχετε την ευχή σας. Να έχω την ευχή σας. Και εγώ το λέω, μα και ο Θεός χρειάζεται στρώμα για να καθίσει. Ποιον είναι αυτό? Η αγάπη. Ας έχουμε λοιπόν και εμείς την αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς μας. Και τότε έρχεται ο Θεός μας και μας χαροποιεί και μας φυτεύει στην καρδιά μας τη ζωή την αιώνιο. Και περνάμε και εδώ καλά και πηγαίνουμε και στον παράδεισο να εφρενόμεθα πάντοτε.